Και από εκεί να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην συμμετάσχει, να μην είναι παρόν στο πρώτο debate, στην πρώτη τηλεμαχία μεταξύ των διεκδικητών του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων. Mm. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δήλωσε πολύ βέβαιος για τον εαυτό του. Ανακοίνωσε στο Truth Social πως οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είμαι και πόσο επιτυχημένη ήταν η προεδρία μου. Επομένως αποφασίζω να μην συμμετάσχω και το τόνισε με κεφαλαία γράμματα στο Μιλγουόκι την Τετάρτη σε αυτή την τηλεμαχία και μάλιστα είπε ότι γνωρίζει πως το 62% των προθέσεων ψήφου όσων σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία είναι υπέρ του, τον στηρίζουν. Μάλιστα. Ακόμα ένα κεφάλαιο έτσι. Ενώ βρίσκεται βέβαια πέντε μήνες πριν από την εσωκομματική διαδικασία και ενώ προηγείται στις δημοσκοπήσεις, να πούμε, με τον αντίπαλό του για το χρήσμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον Ντεσάντις. Σωστά. Ο ίδιος αισθάνεται πολύ ασφαλής ακριβώς διότι έχει δει τους ψηφοφόρους να τον στηρίζουν όλο και περισσότερο παρά τις δικαστικές του περιπέτειες. Για να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Κορίνα Γεωργίου.